Μια διαφορετική οπτική είναι αυτή με την οποία αντιμετωπίζει τα στοιχεία για την κίνηση των ασθενών που ανακοινώθηκαν από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για το 2018, το ΠΑΜΕ Υγεία. Η εντυπωσιακή αύξηση στην κίνηση των ασθενών που προσήλθαν για να εξυπηρετηθούν είτε στα Τακτικά, είτε στα εξωτερικά ιατρία και εκείνων που νοσηλεύτηκαν σύμφωνα με το Πάμε Υγεία, δεν αποτυπώνει μια επιτυχημένη άσκηση διοίκηση, αλλά αντικατοπτρίζει τα τρομακτικά προβλήματα αφενό στην πρωτοβάθμια υγεία και αφετέρου δυσχεραίνει περισσότερο το έργο των εργαζομένων. Όπω ανέφερε ο μπάμπη παπά από το Πάμε Υγεία, η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει η διοίκηση επιβεβαιώνοντα του φόβου των εργαζομένων που είχαν εκφραστεί πολύ πριν την έναρξη λειτουργία τη τέταρτη πτέρυγα του νοσοκομείου. Ο κύριος Παπάς απίφθινε κάλεσμα συμμετοχή στου εργαζόμενου του νοσοκομείου στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται την Τετάρτη. Η αύξηση τη κίνηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αφορά τμήματα, κλινικέ, τακτικά, επίγοντα εξωτερικά ιατρία και ιδιαίτερα την λειτουργία των απογευματικών των ιδιωτικών ιατρίων, όπου αυξήθηκε η κίνηση κατά 40%. Θυμίζουμε ότι με τη λειτουργία του τετάρτου κτηρίου και με τις γενικότερες αλλαγές που επέβαλε αυτή η αναγκαιότητα, δημιουργήθηκαν νέες κλινικές και τμήματα, δημιουργήθηκε ένας πολύ μεγαλύτερος χώρος στο νοσοκομείο με 8.000 τετραγωνικά και σήμερα αναδεικνύονται όλα τα προβλήματα της υποστελέχωσης και της αναγκαιότητας της κάλυψης των αναγκών στο νέο νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα της εργασίας. Οι γιατροί είναι λιγότεροι. Τα στοιχεία που, δείχνει, που δίνει η διεύθυνση του νοσοκομείου για τους εργαζόμενους είναι και αυτά πλαστά. Οι νοσηλευτέ δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών και του τετάρτου κτηρίου. Ακόμα αν θέλετε και η λειτουργία της καθαριότητας του νοσοκομείου έχει ιδιαίτερα επιβαρυνθεί αφού 8.000 τετραγωνικά μέτρα για να καθαριστούν απαιτούν πολύ μεγάλη προσπάθεια Υπερεκμετάλλευση του προσωπικού, φόβο σε αυτό το προσωπικό που δουλεύει παραπάνω ώρε, ειδικά το απόγευμα για να μπορέσει να καθαρίσει με κάποια ασφάλεια το νοσοκομείο. Η ασφάλεια, βέβαια, εντό εισαγωγικών. Επιπρόσθετα, επιχειρείται τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και από την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, να δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου, τρομοκρατίας και ανασφάλεια στους εργαζόμενου, ιδιαίτερα τη νοσηλευτική υπηρεσία με τις μετακινήσεις του προσωπικού και με το μασάζ που προσπαθεί να κάνει η διοίκηση σε τμήματα και κλινικές προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νοσηλευτές. Οι μετακινήσεις δίνουν και παίρνουν, οι κλινικές είναι βαριά υποστελεχωμένες αυτή τη στιγμή και δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τη μέρα της αναβληθής σας συνέλευσης του νοσοκομείου η διοίκηση επισκέφθηκε τα χειρουργεία και προετοίμασε με μασάζ για το πώ θα λειτουργούν τα χειρουργεία το επόμενο διάστημα. Καλούμε του εργαζόμενου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να συμμετάσχουν και να προετοιμάσουν μαζικά την αντίδρασή του στη Γενική Συνέλευση στο Νοσοκομείο που θα γίνει την Τετάρτη.